Αγαπητοί φίλοι και συνάδελφοι, σας καλωσορίζω στην νέα ημερολογιακή χρονιά της ακαδημαϊκής εκπαιδευτικής χρονιάς των μαθημάτων τεχνολογίας του ΑΧΕΠΑ. Σήμερα το θέμα μας έχει να κάνει με την πνευματική παρακολούθηση ενδοαυλικών ορτολαγώνιων μοσχευμάτων. Είναι κάτι το οποίο ακούγεται πολύ επεμβατικό, όμως στην πράξη είναι κάτι που ενδιαφέρει όλους τους ακτινοδιαγνωστές, επίσης διότι εκεί που κάθεσαι αμέριμνος σε ένα διαγνωστικό ιδιωτικό ιατρείο, σου έρχεται ξαφνικά ένα τέτοιο περιστατικό και πρέπει να καταλάβεις τι έχει συμβεί. Δεν αφορά λοιπόν μόνο ακτινολόγους που ασχολούνται με τα επεμβατικά, δεν αφορά ακτινολόγους που δουλεύουν σε νοσοκομεία που γίνονται επεμβατικά, αλλά γενικά όλους τους ακτινολόγους. Έχουμε λοιπόν τη χαρά και την τιμή. Να έχω μαζί μας την κυρία Ψωμά, εκλεκτή συνάδελφο, μελήτρια Α στο ΑΧΕΠΑ. Ακόμα Α. Ναι. Κακώς. Μετά από αυτήν την ομιλία, νομίζω ότι. Κάνω βαθμιστό, δεν έχω τίποτα. Και η οποία θα μας αναπτύξει μερικά τη λόγια για το θέμα. Κατόπιν η δικαιωμένη, ακόμα δικαιωμένη, αχτινολογίας η κυρία Σπανού θα μας δείξει κάποια περιστατικά σχετικά, ελπίζω, με την ομιλία και θα τα κουβεντιάσουμε όλοι μαζί. Παρακαλώ, κυρία Ψωμά. Καλησπέρα και από μένα και καλή χρονιά σε όλους. Θα ασχοληθούμε με την απεικονιστική διερεύνηση των επιπλοκών μετά την ενδοαπλική αποκατάσταση ανευρίσματος κοιλιακής αορτής, το γνωστό ΕΒΑΡ. Γράφει. Ναι, ποιος το θέλει. Το ΕΒΑΡ είναι μια ελάχιστη επεμβατική θεραπεία για τα ανευρίσματα της κοιλιακής αορτής με ένα ποσοστό επιπλοκών που κυμαίνεται μεταξύ 16 και 30%. Τοποθετείται ένα μόσχευμα στέλ στην αορτή με την τεχνική Σέλτιγκερ και προωθείται και εκτίσεται η ενδοπρόθεση ώστε να αποκλείσει το ανέβρισμα από τη συστηματική κυκλοφορία και να μειώσει τον κίνδυνο ρήξη του. Στα πλεονεκτήματα συγκαταλέγεται ότι είναι λιγότερο επεμβατική μέθοδο από την ανοιχτή χειρουργική επέμβαση, έχει χαμηλότερη χειρουργική νοσηρότητα και θνησιμότητα, ενώ μειώνει τη διάρκεια της μεταχειρητικής παραμονής του ασθενού στο νοσοκομείο. Λόγω των επιπλοκών, ωστόσο, χρειάζεται διαβίου παρακολούθηση με την απεικόνηση. Και επίσης, η μακροπρόθεσμη ανθεκτικότητα των υλικών του μοσχεύματος δεν έχει ακόμη επαρκώς αποδειχθεί. Τα μοσχεύματα αυτά είναι επικαλυμμένα στέντ με ύφασμα, όπως παρατηρούμε εδώ. Αποτελούνται από τρία τμήματα, ένα σύστημα μεταφοράς, μια κύρια συσκευή και τα άκρα του μοσχεύματος. Επιλέγονται με βάση τα ανατομικά χαρακτηριστικά της αορτής και καθώς επίσης και την προσωπική προτίμηση και εμπειρία του θεράποντος επεμβατικού ακτινολόγου ή επεμβατικού αρχιχειρούργου. Στους υποτύπους, εκτός από τον κλασικό τύπο του μοσχεύματος, όπως είδαμε, μπορεί να έχουμε διάφορους άλλους υποτύπους ανάλογα με τις ανατομικές δυσκολίες που μπορεί να εμφανίζει η αορτή. Για παράδειγμα, έχουμε τα fenestrated με ανοίγματα για τα σπλαχνικά αγγεία, συνήθως προτιμούνται σε ανεβρίσματα με κοντό αυχένα, ή τα chimney graft, τα οποία χρησιμοποιούνται σε αιμάτωση αγκιακού κλάδου, κυρίως στο ύψος των εκπληκών, καθώς επίσης και διακλαδιζόμενα μοσχεύματα, συνήθως για τα υπογάστρια αγγεία. Ιδανικά, στον προεχειρητικό σχεδιασμό, ιδανικά η διάμετρος του ανεβρισματικού σάκου θα πρέπει να είναι κάτω από 7 εκατοστά, να έχουμε ένα μήκος αφιένα τουλάχιστον 1 εκατοστό και πάνω, διάμετρο αφιένα κάτω από 3 εκατοστά, ενώ η γωνίωση του αρτικού αφιένα θα πρέπει να είναι κάτω από 60 μοίρες. Επιπλέον, η διάμετρος των κοινών λαγωνίων θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 7 χιλιοστά και μικρότερη από 2,5, να έχουμε μικρές ελικώσεις, να μην υπάρχει όσο το δυνατόν τυχωματικό στρώμα στις κοινές λαγώνιες και φυσικά ελάχιστη επασβεστώση. Όσο φυσικά είναι εφικτό αυτό. Επίσης, να μην υπάρχει μεσεντέρωση από πρακτική νόσου. Στις απεικονιστικές τεχνικές παρακολούθησης, μετά την τοποθέτηση του μοσχεύματος, συγκαταλέγεται η εθνογραφία κοιλίας αρχικά με προστιοπίστια και πλάγια λήψη ή και λοξές λήψης, οι οποίες μπορούν να εντοπίσουν την ακεραιότητα του μοσχεύματος, του μεταλλικού στέντ στην προηγούμενη περίπτωση και ενδεχόμενη μετατόπιση διαχωρισμών των τμήματων της ενδοπρόθεσης ή κατάγματα συνέχεια των σειρμάτων αυτή. Ο υπέρυθρο. Η BMO τεχνική βοηθάει ώστε να καταγραφεί το μήκο ενδοπρόθεση και να μετρηθεί διάμετρο του ανεβρίσματο. Με τον κόλλο Doppler έλεγχο, έχουμε έλεγχο τη ροή στο μόσχευμα, τη εκκλήση των εκπληκτικών φυσικών αρτηρίων και όσο δυνατόν τη κάτω μεσητερή αρτηρία. Επίση, ελέγχονται τα σημεία πρόσφυση του μοσχεύματο, καθώ επίση και ο υπολοιπόμενο ανεβρισματικό σάκο.
Ο φασματικός υπέργος ελέγχει τα ευρήματα του Polar Doppler, ενώ του υπολοιπόμενων ευρηματικού σάκου, ενώ τα τελευταία χρόνια με την χρησιμοποίηση του ΣΕΟΣ, με ενδοπλεύει απορρίξη και γραφικού, με τη μορφή μικροφυσαλίδων, έχουμε βελτίωση της ανταγωνιστικής ικανότητας του Polar Doppler υπερήχου και ελέγχουμε τόσο το μόσχευμα όσο και την ύπαρξη ροής του ευρηματικού σάκου και των πιθανών ενδοδιαφυγών. Τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα είναι γνωστά. Συγκαταλέγονται κυρίως η αμεσότητα του ελέγχου του ασθενούς στο κρεβάτι. Είναι οικονομική μέθοδος εύκολα επαναλαμβανόμενη, ασφαλής, έχει μεγάλη ακρίβεια για τις ενδοδιαφυγές και δεν έχουμε την νεφροτοξικότητα του ιωδίου καθώς και την ακτινοβολία που έχει η αξονική τομογραφία. Στα μειονεκτήματα, βέβαια, είναι μια μέθοδος η οποία εξαρτάται από την ικανότητα του χειριστή. Αντεδείξεις γνωστές υπαρχισαρκία, η ύπαρξη αέρα στις εταιρικές έλκες ή ασκήτη και η αδυναμία να ελέγξει μηχανικές επιπλοκές του εξωσκελετού, καθώς και ευρύτερες συστηματικές επιπλοκές. Η gold standard μέθοδος είναι η αξονική τομογραφία, με τη μέθοδο της αγιογραφίας, πριν και μετά την ενδοπλεύει η απορρίγηση χειραγραφικού μέσου υψηλή συγκέντρωση, με τη χρήση του εγχυτή. Λαμβάνουμε τομές πριν από τη χορήγηση του χειραγραφικού για να μπορέσουμε να διαφοροποιήσουμε πασβεστώσεις από το σκέγραφι, από την πιθανή ενδοδιαφυγή. Έχουμε μετά την συλλογία λήψη σε πρώιμη αρτηριακή φάση και καθυστερημένες λήψεις για την ανείχνευση ενδοδιαφυγών χαμηλής ροής, συνήθως τύπου 2. Φυσικά, σημαντικό ρόλο έχουν οι ανασυνθέσεις σε πολλαπλά επίπεδα και η VR τεχνική για τον έλεγχο ακεραιότητας του stent. Όπως είπαμε, ελέγχεται τη βατότητα του μοσχεύματος στην αξονική αγιογραφία, μετράται το μέγεθος και οι μεταβολές του ανεβρισματικού σάκου, εντοπίζεται η τυχόν ύπαρξη χαρακτηριστικών επιπλοκών με κύρια την ενδοδιαφυγή, προσδιορίζονται μεταβολές του μοσχεύματος, όπως μετατόπιση ή γωνίωση, και έλεγχος παρακείμενων δομών, καθώς και συστηματικών επιπλοκών. Στα μειονεκτήματα συγκαταλέγεται η οδύσσουσα ακτινοβολία και η νεφροτοξικότητα του σκιαγραφικού μέσου. Και με τη μαγνητική τομογραφία, μπορούμε την μέθοδο της αγιογραφίας, μπορούμε να έχουμε έλεγχο βατότητας του στεντ, ελέγχουμε για πιθανές ενδοδιαφυγές ή θρόμβωση του μοσχεύματος. Το πρωτόκολλο περιλαμβάνει τις εγκάρσεις του TAF 1 Grand Endeavor ακολουθίες ή φάση την ευακολουθίες πριν και μετά τη χορήγηση του γαδολινίου, καθώς και οι καθυστερημένες ρήψεις για χαμηλής ροής ενδοδιαφυγές. Επίσης, χρησιμοποιούνται ανασυνθέσεις, καθώς και νεότερες τεχνικές που περιλαμβάνουν την 4D face contact στα γεωγραφία, όπου μπορούμε να μελετήσουμε τη στροβιλώδη ροή στην αορτή πριν και μετά το μόσχευμα, την τοποθέτηση του μοσχεύματος, καθώς αποτελεί παράγοντα κινδύνου για θρόμβωση και ενδοδιαφυγή. Το κύριο πλεονέκτημα της μεθόδου είναι η απουσία εντύπωσης αθνοβολίας και νευροπάθεια. Σε ασθενείς βέβαια με πολύ χαμηλό GFR ή αιμοκαθερόμενος, μπορεί να χρησιμοποιηθεί η time flight ακολουθία, στην οποία δεν χορηγούμε το σκιαγραφικό, ωστόσο δεν έχει υψηλή ειδικότητα. Σε ασθενείς με ενδοδιαφυγές τύπου 2, η MRA είναι ανώτερη για ασθενείς με μοσχεύματα νητινόλης νεότερης γενιάς. Στα μειονεκτήματα συγκαταλέγονται κυρίως το υλικό του μοσχεύματος, εκτός από τα γνωστά η παρουσία χρηματοδότη, έχουμε το υλικό του μοσχεύματος, το οποίο αν δεν είναι νητινόλης έχει προκαλεί sensitivity artifacts, έχουμε μεγαλύτερους χρόνους άρρωσης, μεγαλύτερο κόστος και φυσικά η προσβασιμότητα των ασθενών στη μέθοδο. Οι επιπλοκές μετεπιβατικά συλλογούνται ανάλογα με τον χρόνο εμφάνισης και κατηγοριοποιούνται σε άμεσες, πρώιμες ή όψιμες. Ανάλογα με τη σοβαρότητά τους, η Ευρωπαϊκή Εταιρεία Καρδιακής και Επεμβατικής Ακτινολογίας έχει προτείνει ένα υποποιημένο και αναπαραγώγημο σύστημα για την ταξινόμησή τους, με βαθμονόμηση από το 1 ως το 6 σε περίπτωση θανάτου. Ενώ το πιο σημαντικό είναι, επίσης σημαντικό είναι η κατηγοριοποίηση των επιπλοκών ανάλογα με την αιτία τους, με το οποίο θα ασχοληθούμε. Είναι αυτές που σχετίζονται με το μόσχευμα και οι συστηματικές. Αυτές που σχετίζονται με το μόσχευμα, οι πιο συχνές είναι οι ενδοδιαφυγές, τα κατάγματα του μοσχεύματος, η μετατόπιση αυτού, η γωνίωσή του, θρόμβωση του μοσχεύματος και απόφραξη, οι λοιμώξεις, το post-implantation σύνδρομο και φυσικά οι επιπλοκές που σχετίζονται με το σημείο της πρόσβασης. Στις συστηματικές, οι συστηματικές προκαλούνται από ισχυμία τελικού οργάνου και απόφραξη αιγιακού κλάδου και αφορούν ισχυμία κάτω άκρων, την εντερική ισχυμία, ισχυμία του νοτιού μυελού ή την νεφρική ανεπάρκεια. Οι πιο συχνές επιπλοκές που εμφανίζονται είναι οι ενδοδιαφυγές. Αυτοί οι ενδοδιαφυγοί ορίζουν την παραμένουσα ροή του αίματος εντός του σάκου του ανεβρίσματος. Εμφανίζεται σε ένα 30 με 40% κατά τη διάρκεια της επέμβασης.
σε ένα 15 με 30% των ασθενών τις πρώτες 30 μεταχειρητικές μέρες. Μπορεί να είναι ασυμπτωματική. Οπωσδήποτε όμως πρέπει να γίνεται ο συχνός επανέλεγχος, γιατί η ροή εντός του σάκου του ενευρίσματος βρίσκεται σε συστηματική πίεση και αν δεν αντιμετωπιστεί τις περισσότερες φορές και αν δεν αντιμετωπιστεί, έχουμε αύξηση των διαστάσεων του ενευρίσματος με κίνδυνο ρήξης αυτού. Διακρίνουμε 5 υποτύπους ενδοδιαφυγής. Ο τύπος 1 αφορά τα σημεία προσάρτησης του νάρθηκα. Ο τύπος 2, που είναι ο πιο κοινός, αφορά παλινδρόμηση από αρτηριακούς κλάδους. Ο τύπος 3 αφορά ελαττωματικό μόσχευμα. Ο τύπος 4, δια των πόνων του πτυχώματος του μοσχεύματος, έχουμε ενδοδιαφυγές. Και ο τύπος 5 αφορά την ενδοτάση στα τυπώματα του μοσχεύματος. Αναλυτικότερα, ως προς την ενδοδιαφυγή τύπου 1, έχουμε, όπως είπαμε, ενδοδιαφυγή μέσω των άκρων του μοσχεύματος. Έχει συνήθως κεντρική εντόπιση. Και έχουμε τρεις τύπους: τον εγγύς τύπο, στο εγγύς άκρο, τον τύπο 1β, ο οποίος είναι στο άπο άκρο του μοσχεύματος, ενώ ο τύπος 3 είναι ιδιαίτερος τύπος, καθώς έχουμε αποκλεισμό από, με ειδική συσκευή της μίας κοινής λαμπονίου. Ωστόσο, αν δεν γίνει σωστό φράγισμα στο σημείο αυτό, έχουμε παλινδρόμηση στο σάκο του ανευρίσματος. Παράδειγμα, ασθενούς με τύπο 1α ενδοδιαφυγή, στο άμα άκρο του μοσχεύματος, σε αξονική τομογραφία χωρίς κεντροπλεύει χωρίς χειρογραφικού, παρατηρούμε διαταραχή της αρχιτεκτονικής του άνω άκρου του μοσχεύματος, στο ύψος του μετά τον αυχένα, και μετά τη χορήγηση του σκιαγραφικού σε αγιογραφική στην αρτηριακή φάση, ελέγχεται η διαφυγή του σκιαγραφικού εντός του σάκου. Στη VR απεικόνηση παρατηρούμε ασυνέχεια του stent graft ίσου υψός. Στις ενδοδιαφυγές τύπου 2, έχουμε, οι οποίες εντοπίζονται συνήθως περιφερικά, οι προέρχονται από ανάστοφη πλήρωση του σάκου από το παράπλευρο δίκτυο, είτε από την κάτω μεσεντέρια αρτηρία, είτε από σφυγικές αρτηρίες. Παράδειγμα, ασθενούς με ενδοδιαφυγή από τις σφυγικές αρτηρίες, έχουμε την απλή σάρωση στην αξονική τομογραφία, όπου παρατηρούμε τον ανεβρισματικό σάκο και τα σκέλη του μοσχεύματος. Στην αρτηριακή φάση βλέπουμε τη βατότητα του σκελών του μοσχεύματος. Ελέγχουμε τον ανεβρισματικό σάκο και παρατηρούμε την παρουσία σκιαγραφικού εντός αυτού, η οποία προέρχεται από έναν κλάδο σφυγικής αρτηρίας. Και στις ωβελιές τομές ελέγχουμε και δεύτερο κλάδο σφυγικής αρτηρίας που τροφοδοτεί τον ανεβρισματικό σάκο. Άλλο παράδειγμα ασθενούς με υπερηχογραφική τεχνική, βλέπουμε στην B-mode, στις B-mode εικόνες, παρατηρούμε τον ανεβρισματικό σάκο, τα σκέλη του ανεβρίσματος, του μοσχεύματος, συγγνώμη. Και στην παρυφή του σάκου παρατηρούμε μια υποηχοϊκή περιοχή, η οποία μετά την χρήση του Color Doppler ελέγχου βλέπουμε ροή αρτηριακού χαρακτήρα μέσα σε αυτήν. Μετά με την βοήθεια του ΣΕΟΣ και τη χορήγηση του σκιαγραφικού, παρατηρούμε φυσαλίδες στο ίδιο ύψος εντός του σάκου, οι οποίες φαίνεται να τροφοδοτούνται από την κάτω μεσεντέριο αρτηρία. Στην αξονική τομογραφία ελέγχουμε πάλι πριν και μετά τη χορήγηση του σκιαγραφικού και παρατηρούμε την διαφυγή σκιαγραφικού στον ανεβρισματικό σάκο στο ύψος της κάτω μεσεντερίου. Οι ενδοδιαφυγές τύπου 3 χαρακτηρίζονται από κατασκευαστικές βλάβες του μοσχεύματος, αφορούν τον τύπο α, το 3α, υποτύπο 3α, ο οποίος συνήθως έχουμε ένα διαχωρισμό κορμού και σκέλους, ενώ στον τύπο 3β έχουμε συνήθως σχίσιμο του υφάσματος. Παραδείγματα ασθενούς, όπου βλέπουμε στην οβελιές τομές, στη μεσότητα περίπου του μοσχεύματος παρατηρείται εξαγίωση σκιαγραφικού στο σάκο, καθώς επίσης και εδώ στις στεφανίες τομές, πριν και μετά τη χορήγηση του σκιαγραφικού, παρατηρούμε ενδοδιαφυγή περίπου στη μέση του μοσχεύματος εντός του ανεβρισματικού σάκου. Ενδοδιαφυγή τύπου 4 αφορά τη διαπερατότητα του μοσχεύματος, από την οποία προκύπτει η ενδοδιαφυγή στον ανεβρισματικό σάκο. Είναι κάτι που φαίνεται σχεδόν άμεσα κατά την τοποθέτηση του μοσχεύματος. Μετά την χορήγηση του σκιαγραφικού, βλέπουμε ένα μπλάσινγκ γύρω από το στέντ μόσχευμα, κατά την έκτυψή του, χωρίς όμως να έχουμε ανιχνεύσει μια ενδοδιαφυγή. Ενδοδιαφυγές τύπου 5. Εδώ αφορούν την ενδοτάση του μοσχεύματος. Το χαρακτηριστικό τους είναι ότι δεν έχουμε εμφανή ενδοδιαφυγή. Όπως βλέπουμε στο παράδειγμα, έχουμε ασθενή, ο οποίος στον πρώτο έλεγχο δεν φάνηκε κάποια ενδοδιαφυγή στον ανεβρισματικό σάκο, ενώ περίπου 3 μήνες μετά στον επανέλεγχο έχουμε αύξηση του μεγέθους του ανεβρισματικού σάκου, χωρίς πάλι ενδοδιαφυγή, κάτι που αποδόθηκε σε ενδοδιαφυγή τύπου 5. Οι τύποι 1 και 3 έχουν μεγάλο κίνδυνο ρήξης, γι' αυτό και απαιτούν άμεση επέμβαση και είναι πολύ σημαντική ο έλεγχός τους. Ο τύπος 2 είναι πιο συχνός, με μικρό κίνδυνο ρήξης και σημαντική συχνότητα αυτόματης σύγκλησης. Αντιμετωπίζεται μόνο αν επιμείνει πάνω από ένα χρόνο και έχουμε αυξανόμενο ρυθμό μεγέθους του σάκου. Ο τύπος 4 εξαλείπεται τυπικά σε 24 ώρες.
σπάνια παρατηρείται στα σύγχρονα stent grafts, εξαφανίζεται μετά την κανονικοποίηση του προφίλ πήξη του ασθενού συνήθως και δεν απαιτεί αντιμετώπιση. Γι' αυτό και είναι σημαντικό να διαφοροποιηθεί από την ενδοδιαπηγή τύπου 3. Επόμενη επιπλοκή που μπορεί να έχουμε αφορά την ακεραιότητα του τιμοσχεύματος. Έχουμε το κάταγμα αυτού μετά από κόπωση των υλικών, όπου παρατηρούμε κυρίως τις VR εικόνες, βλέπουμε συνέχεια σημείων γραφής ή του μεταλλικού πλαισίου, εκθαγίωση του σάκου του ανευρίσματος και συνήθως το παρατηρούμε σε συγκεκριμένα stent grafts με διάσπαση της γραφής, η οποία αξιολογείται σοβαρή ή λιγότερο σοβαρή, ανάλογα με το μήκος της περιφέρειας μεταξύ των παρακείμενων δακτυλίων, το πόσο δηλαδή αυτό θα αποσπαστεί μεταξύ τους. Σχετίζεται με καθυστερημένες ενδοδιαφυγές τύπου 1 και 3, καθώς και με μετατόπιση του stent graft. Ελίπωση του μοσχεύματος. Είναι μια μηχανική επιπλοκή που απαντάται στο 2-4% των ασθενών. Συνήθως συμβαίνει λόγω μείωση του υπολοιπόμενου σάκου του ανευρίσματος με την πάροδο του χρόνου. Αφορά έντονα οξία γωνίωση του ανευρίσματος, του μοσχεύματος, πάνω από 90 μοίρες στην απεικόνηση και μπορεί να οδηγήσει είτε σε μετατόπιση του στεν και σε ενδοδιαφυγές τύπου 1 και 3, καθώς και θρόμβωση του ενδομοσχεύματος. Εδώ έχουμε ένα παράδειγμα που παρατηρούμε αυτή την έντονη ελίκωση του μοσχεύματος. Μετά τη χορήγηση του σχεδιαγραφικού στην αρτηριακή φάση, παρατηρούμε ελάττωση του σχεδιαγραφούμενου αυλού, τείχωματικό θρόμβο, ενώ ταυτόχρονα έχουμε και ενδοδιαφυγή στον ανεπνευματικό σάκο. Ως προς τη μετατόπιση της συσκευής, αυτή οφείλεται σε αλλαγή πάνω από 1% στην απόσταση μεταξύ του εγγύου αναφοράς της κοιλιακής ή άνω-μεσεντερίου αρτηρίας με το εγγύς τμήμα της συσκευής, του μοσχεύματος δηλαδή. Στα αίτια συγκαταλέγονται οι αλλαγές πάλι μεγέθους του ανεπνευματικού σάκου, αιμοδυναμικές διαταραχές ή ανεπαρκής επικάλυψη του στέντου των αυχαίνων του ανευρίσματος. Αποτελεί υποκείμενο αίτιο για ενδοδιαπηγές τύπου 1, τύπου 3, καθώς και επίσης και για γωνίωση της συσκευής. Εδώ στις συγκεκριμένες εικόνες βλέπουμε στον πρώτο έλεγχο την ακεραιότητα της συσκευής στο σύνολό της μαζί με τους κλάδους της κοιλιακής αρτηρίας της άνω μεσεντερίου και της νεφρικής, ενώ στον επανέλεγχο παρατηρούμε διάσταση, αύξηση της απόστασης δηλαδή, των τμήματων αυτών. Θρόμβωση του μοσχεύματος. Απαντάται σε ένα 4% των ασθενών, σχετίζεται συχνά με ελίκωση, μετατόπιση ή εξάρτηση της συσκευής. Κατά τη CTA, η αγιογραφία παρατηρούμε την απουσία σκιαγράφηση εντός του ενδομοσχεύματος και των άκρων του. Οι θεραπευτικές επιλογές περιλαμβάνουν θρομβεκτομή ή τοποθέτηση του στεν στο θρομβωμένο άκρο. Εδώ παράδειγμα στενούς, όπου παρατηρούμε κατά την αγιογραφία την αρτηριακή φάση, παρατηρούμε τον ανεβισματικό σάκο χωρίς ενδοδιαφυγή, σκιαγράφηση στο αριστερό σκέλος του, ενώ το δεξιό σκέλος του δεν εμφανίζει ροή σκιαγραφικό εντός αυτού. Άλλο περιστατικό, όπου παρατηρούμε την πριν και μετά τη χορήγηση του σκιαγραφικού, παρουσία θρόμβου εντός του μοσχεύματος, περιφερικά και στο εξωτερικό του σκιαγράφηση του αυλού. Άλλο περιστατικό, όπου παρατηρούμε ένα θρόμβο στο αριστερό πλάγιο τείχωμα του μοσχεύματος, καθώς επίσης και απουσία σκιαγράφησης στο αρχικό τμήμα της αριστερής νεφρικής αρτηρίας, με αποτέλεσμα την ρίχνωση του σύστοιχου νεφρού. Επίσης, άλλη επιπλοκή εξαιρετικά σημαντική, σχετικά σπάνια, είναι η ρήξη του ανευρίσματος. Έχει σημαντική νοσηρότητα και θνησιμότητα. Τη διακρίνουμε σε πρώιμη και καθυστερημένη, κάτω από τις 30 μέρες και πάνω από 30 μέρες αντίστοιχα. Μπορεί να συμβεί σε έδαφος γνωστής ενδοδιαφυγής τύπου 1 και 3, όπως είπαμε, αλλά μπορεί και να μην εμφανιστεί στο διάστημα αυτό εμφανής ενδοδιαφυγή. Επίσης, μπορεί να οφείλεται και σε μετατόπιση της συσκευής, των συστημάτων της συσκευής. Εδώ παρατηρούμε το περιστατικό που έχουμε ένα τεράστιο μεγέθη ανεβρισματικό σάκο με παρουσία σκιαγραφικού εντός αυτού και ασυνέχεια στο δεξιό πλάγιο τείχωμά του με παρουσία αιματώματος λόγω της ρήξης αυτού στον οπισθοπεριτοναϊκό χώρο. Η λίμωξη του μοσχεύματος, πολύ σημαντική επιπλοκή, ασυνήθιστη, έχει υψηλό ποσοστό θνησιμότητας και μπορεί να συμβεί είτε από μόλις της συσκευής, κυρίως από μόλις της συσκευής, και κλινικά εμφανίζεται με πυρετό, λευκοκυτάρωση. Επίσης, μπορεί να έχουμε και θωρακικό άλλος στον ασθενή. Στην αξονική τομογραφία και την αγιογραφία εμφανίζεται δακτύλιος εμπλουτισμού πέριξ του σάκου, ρυπαρότητα του λίπους δίπλα στο μόσχευμα, μπορεί να έχουμε συλλογές υγρών. Επίσης, μπορεί να υπάρχουν φυσαλίδες αέρα ή σε κάποιες περιπτώσεις παρουσία αυτοεντερικής φύσουλα με κακή πρόγνωση. Η αντιμετώπιση γίνεται συντηρητικά με αντιβιωτικά ή σε προχωρημένες περιπτώσεις, ανάλογα με την απεικόνηση, μπορεί να έχουμε διαδρομική παροχέτευση ή, αν χρειαστεί, αφαίρεση του ενδομοσχεύματος.
Εδώ έχουμε παράδειγμα ασθενούς όπου είχαμε κατά την αξονική αγιογραφία ελέγχεται το στέντ, παρατηρείται σχεγράφηση του μοσχεύματος, αλλά στην παρητή του παρατηρούμε έντονη, ένα ιστός ο οποίος εμφανίζει και φυσαλίδα αέρα, έντονη, και έντονη λιπαρότητα. Μετά τη χορήγηση χειραγραφικού έχουμε έναν εμπουτισμό του τυχώματος της περιοχής αυτής, στο ύψος αυτό. Αντίθετα, σε μια πιο προχωρημένη περίπτωση, όπου είχαμε εγκιστομένη πλέον συλλογή με παχύ εμπλουτιζόμενο τείχομα γύρω από το μόσχευμα, χρειάστηκε διαδερμική παροχέτευση. Το σύνδρομο μετά την τοποθέτηση του μοσχεύματος αποτελεί μια συστηματική φλεγμονώδη απόκριση. Σε ένα 13 με ένα 60% μπορεί να εμφανιστεί στους ασθενείς σε πρώιμο στάδιο μετά την αποκατάσταση του ανευρίσματος. Είναι αποτέλεσμα ενεργοποίηση μεθοθυλίου μέσω αντίδραση στο υλικό του μοσχεύματος, κυρίως σε συγκεκριμένα μοσχεύματα, με υλικό το οποίο τοποθετείται για να εμποδίσει εμφάνιση πιθανού τυχωματικού θρόμβου στο εσωτερικό. Κλινικά έχουμε πάλι πυρετό, λευκοκυτάρους και αυξημένους δείκτες φλεγμονής. Ωστόσο, στην περίπτωση αυτή δεν χρειάζονται αντιβιωτικά, παρά μόνο απλή παρακολούθηση και χορήγηση ασπιρίνης. Και επίσης, ως προς την διαδικασία της επέμβασης, έχουμε και τις κλασικές επιπλοκές κατά την πρόσβαση, που μπορεί να σχετίζονται με προδιάθεση των ασθενών ή την ίδια την τεχνική της πρόσβασης και μπορεί στο σημείο αυτό απεικονιστικά να έχουμε θρόμβωση, ψευδανέρισμα ή διαχωρισμό μυρίας αρτηρίας ή κάποιο αιμάτωμα στην πουλμονική χώρα σύστηχα. Όπως βλέπουμε εδώ, κυρίως ο έλεγχος μπορεί να γίνει με υπορεχογραφική απεικόνιση, όπου μπορούμε να δούμε το αιμάτωμα ή κάποιο ψευδοανέβρισμα. Στις συστηματικές επιπλοκές τώρα, η κυριότερη είναι η ισχυμία. Εμφανίζεται σε ένα 9%. Αυτές οι βλάβες αυτές που καλούνται από αρτηριακή θρόμβωση, έμβολα ή απόφραξη που προκύπτουν μετά την τοποθέτηση του ενδομοσχεύματος, μπορεί να αφορά τα κάτω άκρα, τους νεφρούς, το έντερο ή πυελικά όργανα και ενωτιαίο μυελό σε σπάνιες περιπτώσεις. Η ισχυμία των κάτω άκρων είναι ο πιο κοινός τύπος ισχυμίας μετά την τοποθέτηση του νοσχεύματος. Ως αποτέλεσμα εμφανίζεται της απόφραξης ενός άκρου αυτού. Ο ασθενής εμφανίζει άργος, παρεστησία, διαλύπους απολότητα και μειωμένες αρτηριακές φύξεις. Στην αξονική τομογραφία αναδεικνύεται το αίτιο της ισχυμίας, όπως είπαμε, η θρόμβωση, η απόφραξη, η ελίκωση του νοσχεύματος. Και παρατηρούμε εδώ στη συγκεκριμένη περίπτωση, μετά τη αρτηριακή φάση, στις εμφανείς τομές, βλέπουμε την εκτεταμένη απουσίες και αγράφησης στο μόσχευμα, η οποία και εδώ συγκεκριμένα ένα άλλο περιστατικό στο δεξιό άκρο του μοσχεύματος, που επεκτείνεται και στη δεξιά κοινή μοιραία αρτηρία. Η ισχυμία της πιέλου είναι η απόφραξη ροής σε μία ή και στις δύο έσω λαγόνες αρτηρίες, προκειμένου να διασφαλιστεί απαραίτητη στεγανοποίηση γύρω από το αρτολαγόνιο μόσχευμα. Μπορεί να συμβεί σε περιπτώσεις σκόπιμου εμβολισμού των έσω λαγωνίων αρτηριών για να αποκλειστούν τα νευρίσματα της έσω λαγόνιας αρτηρίας ή σε κάποια περίπλοκη ανατομία της κοινής λαγόνιας αρτηρίας, ώστε να μπορέσει να επεκταθεί το ενδομόσχευμα στις έξω λαγόνιες. Κλινικά σημεία μπορεί να έχουμε, ως κλινικά σημεία μπορεί να έχουμε στον ασθενή κολότητα γλουτών, ισχυμία ορθού, σθητική δυσλειτουργία και πιθανή νέκρωση του δέρματος. Η ισχυμία εντέρου, μια άλλη συστηματική, πολύ σημαντική επιπλοκή, προκύπτει μετά από εμβολή ή αποκλεισμό από το ενδομόσχευμα της κάτω μεσεντέρειας αρτηρίας, σε περίπτωση και συμβαίνει σε περιπτώσεις κυρίως ανεπαρκούς μεσεντέρειας παράβλεπης κυκλοφορίας, περιλαμβάνει κυρίως το ανιόν κόλο, το αριστερό κόλο, το κατιό κόλο. Η ισχυμία όμως του λεπτού εντέρου και του δεξιού παχαίως μπορεί να εμφανιστεί, αλλά είναι λιγότερο συχνή. Στην αξονική τομογραφία εμφανίζεται ως μπορεί να εμφανιστεί ως ένα ήπιο τυχωματικό είδημα στο κόλο, το οποίο έχει επηρεάσει κυρίως το κατιόν, όπως είπαμε, έως σε προχωρημένες μορφές με σχηματισμό ψευδομεμβρανών. Στο παράδειγμα εδώ του ασθενού, βλέπουμε ασθενή, όπου έχουμε απουσίες και αγράφηση στα άκρα του μοσχεύματος και ταυτόχρονα βλέπουμε πάχυση του τυχώματος του κατιόντος κόλου και εκτεταμένη, η οποία στις στεφανίες τομές εμφανίζεται σε εκτεταμένο επίπεδο. Η ισχυμία του νοτιού μυελού αποτελεί μια σπάνια επιπλοκή στο 0,2-0,3% περίπου. Συνήθως αναπτύσσεται εντός 12 ωρών μετά την τοποθέτηση του μοσχεύματος. Κλινικά ο ασθενής εμφανίζει παραπληγία, παραπάρηση ή κυστικές διαταραχές. Οι υποκείμενες αιτίες περιλαμβάνουν διαχειριστική υπόταση, παρατεταμένο αρτηρικό αποκλεισμό, απόφραξη της αρτηρίας του Αντάμκεβιτς, έμβολα από εκτεταμένη αθυρωμάτωση ή διαταραχή της παράβλεψης της κυκλοφορίας.
Σαν θεραπευτική αντιμετώπιση μπορεί να γίνει η παροχέτευση του εγκεφαλικού υγρού ώστε να βοηθήσει στην πρόληψη αυτής της επιπλοκής. Όταν έχουμε αυτά τα συγκεκριμένα κλινικά ευρήματα στον ασθενή και υποπτευόμαστε την ισχυμία του νοτιομυελού, προχωρούμε σε μαγνητική τομογραφία, η οποία θα αναδείξει στο ανάλογο ύψος του μυελού είδημα με υψηλή ένταση σήμανση τα δύο ακολουθίες, με χαρακτηριστική απεικόνηση που υποδηλώνει την ισχυμία αυτού. Τέλος, η νεφρική ισχυμία μπορεί να οφείλεται σε έμβολο θρόμβου συνδιαχωρισμό ή αποκλεισμό των νεφρικών αρτηριών από το εδωμόσχευμα ή και λόγω μετατόπισης αυτού. Συνήθως, ο αποκλεισμός των νεφρικών αρτηριών είναι πιο συχνό σε περίπτωση κοντού αορτικού αφιένα ή επίσης μπορεί να οφείλεται και σε νευροπάθεια μετά τους πολλαπλούς επανελέγχους και τη χορήγηση του ιωδιούχου και γραφικού. Εδώ έχουμε παράδειγμα στην αρτηριακή φάση ακτινική τομογραφία, όπου βλέπουμε δεν σκεγγραφείται κλάδος περιφερικός της αριστερής νεφρικής αρτηρίας και αντίστοιχα στις στεφανίες τομές βλέπουμε ένα ισχυμικό έμφρακτο στον κάτω πόλο του αριστερού νεφρού. Στο σημείο αυτό, τελειώντας με τις επιπλοκές, πρέπει να αναφέρουμε και ένα δυνητικό ψευδώς θετικό αποθετικό φαινόμενο, το billowing, το οποίο έχει σχέση με το ίδιο το μόσχευμα, όπου το εξωτερικό ύφασμα, όπως βλέπουμε στο συγκεκριμένο παράδειγμα, το συγκεκριμένο ύφασμα έχει απόσταση από τον... φαίνεται διαχωρισμένο από τα στηρίγματα του μεταλλικού ενδοσκελετού και μετά τη χορήγηση του σκιαγραφικού σε αρτηριακή και καθυστερημένες λήψεις προσλαμβάνει περιορισμένο σκιαγραφικό. Αλλά αυτό το σκιαγραφικό παραμένει μέσα στο μόσχευμα. Στο σάκο δεν έχουμε κάποιο είδους ενδοδιαφυγή ή δεν σχετίζεται με... Συγγνώμη, με κάποια έλλειψη ακεραιότητας του νοσχεύματος. Και παρατηρείται στα συγκεκριμένα νοσχεύματα, σε συγκεκριμένα νοσχεύματα. Τελειώνοντας, ένας προτινόμενος διαγνωστικός αλγόριθμος για την εκτίμηση των επιπλοκών μετά την τοποθέτηση του νοσχεύματων, είναι στις πρώτες 30 μέρες ελέγχουμε με αξονική αγγειογραφία υπέρυχο και αν γίνεται ακόμη καλύτερα και τον υπέρυχο μετά τη χορήγηση του σκιαγραφικού, καθώς και απλές ακτινογραφίες. Και αναλόγως των ευρημάτων, αν έχουμε ενδοδιαφυγές τύπου 1 ή 3 που είναι οι πιο επικίνδυνες, προχωράει ο θεράπων σε άμεση αντιμετώπιση. Αλλιώς έχουμε στις ενδοδιαφυγές τύπου 2 παρακολούθηση, κυρίως με υπέρυχο, αν το επιτρέπει ο σωματότυπος του ασθενούς, και υπάρχει και η δυνατότητα του ελέγχου με χορήγηση σκιαγραφικού στον υπέρυχο κάθε 3 μήνες. Και αν υπάρχει οποιαδήποτε κλινική υποψία επιδείνωσης ή άλλων κλινικών επιπλοκών, προχωρούμε σε αξονική αγγειογραφία και επανεπέμβαση. Αν δεν υπάρχει εμφανής διαφυγή, έλεγχος σε 6, 12 μήνες και ετησίως με υπέρυχο και απλές ακτινογραφίες και φυσικά αξονική αγγειογραφία επί κλινικών ενδείξεων. Γενικά γίνεται μια προσπάθεια ελάττωσης της χρησιμοποίησης της ακτινογραφικής αγγειογραφίας, ακριβώς επειδή αυτοί οι ασθενείς πρέπει να ελέγχονται διαβίου. Συμπερασματικά, οι επιπλοκές μετά την τοποθέτηση αυτών των ερωμοσχευμάτων είναι συχνές και μπορεί να είναι απειλητικές για τη ζωή, εάν δεν εντοπιστούν εγκαίρως από τον ακτινολόγο. Μπορεί να σχετίζονται είτε με το stent graft είτε μπορεί να είναι συστηματικές. Η αξονική αγγειογραφία παραμένει gold standard τεχνική, αλλά μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε συνδυαστικά και όπως είπαμε υπέρυχο SEUS, την αμαγνητική αγγειογραφία σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, καθώς και dual energy CT. Πρέπει να γίνεται λεπτομεριακός έλεγχος πριν και μετά τη χορήγηση του σκιαγραφικού σε αρτηριακή και καθυστερημένες λήψεις. Γίνεται έλεγχος βατότητας του στεν, ενδοδιαφυγές, έχουμε μετρήσεις του μεγέθους του σάκου και φυσικά πιθανές συστηματικές επιπλοκές. Επιπλέον ελέγχεται η ακεραιότητα του μοσχεύματος με τις πολλαπλές ανασυνθέσεις και τις VR ανασυνθέσεις. Και τελευταία σημαντικό, εξίσου σημαντικό είναι να γνωρίζει ο ακτινολόγος όσο είναι δυνατόν ότι η τοποθέτηση συγκεκριμένου stent graft και η γνώση προεγχειρητικών ανατομικών αγγειακών δυσκολιών σχετίζεται με αναμενόμενες επιπλοκές. Οπότε είναι απαραίτητη η άμεση συνεργασία του ακτινολόγου και του θεράποντος συμβηματικού ακτινολόγου ή αγγειοχειρουργού. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ψωμά. Πραγματικά κάλυψε όλες τις περιπτώσεις και τη συγχαία γι' αυτό. Εξαιρετική ομιλία. Πριν προχωρήσουμε στα περιστατικά και αν κάποιος δεν έχει
να σηκώσει το χέρι να κάνει κάποια ερώτηση. Να ρωτήσω κάτι όσον αφορά τον φλεγμονή. Ναι, τη φλεγμονή, όχι τη λίμωξη, τη φλεγμονή. Την επιμόλυνση του μοσχεύματος. Την επιμόλυνση, ναι. Την επιμόλυνση, γιατί πολλές φορές υπάρχει διαγνωστικό πρόβλημα. Ναι, μεν μπορεί να ουσιάζεται κανείς φλεγμονή του μοσχεύματος, δεν μπορεί να τα αποδείξει πάντα. Θεωρητικά βλέπουμε ίσως μια πάχυνση του γύρω από το μόσχευμα που ίσως προλαμβάνει και γραφικό, αλλά αυτό ίσως θέλει και κάποιο χρόνο για να σχηματιστεί. Μερικοί προτείνουν σπιθυρογράφημα που είναι ίσως πιο ή ακόμα και PET που πιθανόν δώσει σημεία πλεγμονής πρόσληψη του ραδιοφαρμάκου. Δεν ξέρω αν μπορεί να βοηθήσει το τρίπλεξ με κάποιο τρόπο στην περίπτωση αυτή. Να κάνουμε ένα σχόλιο ακόμα πάνω σε αυτό. Ναι, εάν εξαρτάται από το βαθμό και τη κλινική εικόνα του ασθενού και το τι περιμένει και ο ίδιο ο επεμβατικό, ο οποίο έχει τοποθετήσει το στεντ, δηλαδή πολλές φορές πόσο περίπλοκη ήταν η διαδικασία. Άμεσα, εάν χρειαστεί, αν υπάρχει πόνη από την αξονική αγιογραφία κυρίω για επιμόλυνση του μοσχεύματο, εξαρτάται από το πόσο εκτεταμένη εμφανίζεται στην αξονική τομογραφία. Εάν μιλάμε για κάτι πολύ, πολύ υποκλινικό, να το πω έτσι, ίσως πρέπει να βοηθήσει και το σπιθυρογράφημα και το ΠΕΡ. Από εκεί και πέρα, απλή παρακολούθηση για να δούμε πώς εξελίσσεται αυτού του είδους η φλεγμονή και οι επιπλοκές που μπορεί να έχει. Γιατί μπορεί να επιλύονται, όπως είπα, είτε με απλά με τη χορήγηση αντιβιωτικών και φυσικά, αν υπάρξει σοβαρότερο πρόβλημα και επέκταση της φλεγμονής, απαραίτητη αντικατάσταση ή επανεπέμβαση. Αυτό είναι ότι όλες τις άλλες επιλογές, περισσότερες που αναφέρατε, μπορούμε πάλι επεμβατικά κάτι να κάνουμε να τις διορθώσουμε. Με τη φλεγμονή, αν δεν ελεγχθεί, θέλει νέο μεγάλο χειρουργείο. Αυτό είναι το βασικό. Το άλλο που είπα, το post-implantation syndrome, επειδή αναφέρατε ένα συγκεκριμένο μόσχευμα των Έλληνες, ναι. Είναι αυτό, σε αυτό πρώτο μοσχευμα. Αυτό είδα. Και αυτό έχει καταργηθεί έτσι αλλιώς. Ναι, αυτό το αναφέρει η βιβλιογραφία, επειδή το αναφέρουμε σαν επιπλοκή, υπάρχει σαν επιπλοκή και αναφέρεται. Γι' αυτό και το έβαλα, παρόλο που δεν βρήκα και απεικόνηση για αυτό το πράγμα, γιατί μάλλον συνήθως συνοδεύεται κυρίως από την κλινική εικόνα του ασθενούς. Και επειδή είναι πολύ εξαιρετικά άμεσο, πιθανώς να το υποπτεύεται ήδη ο θεράπων και δεν προχωράει σε απεικόνηση. Το ξέρει και το περιμένει. Από τη στιγμή που δεν χρησιμοποιούνται αυτά τα stent grafts, δεν είναι δυνατόν να εμφανιστεί στον ασθενή. Θα είναι απίθανο δηλαδή να εμφανιστεί στον ασθενή. Κάποια άλλη ερώτηση που έχουμε πριν πάμε στα περιστατικά. Κάποιος από το κοινό ή δυστυχώς δεν είχαμε την τύχη να έχουμε σήμερα μαζί μας αγγιοχειρουργούς, παρότι τους στείλαμε τις σχετικές προσκλήσεις, γιατί για αυτούς και για αυτούς γίνεται σήμερα η παρουσίαση. Κάποιος άλλος που δεν ρωτήσει κάτι, να κάνει unmute όποιος θέλει. Αν δεν θέλει κάποιος ή από την αίθουσα, καταλάβαμε όλα. Κύριε Παπαγγελίδη, εσείς με το Doppler, πιστεύετε ότι μπορεί να αντικαταστήσει αυτούς τους πυκνούς ελέγχους με την αυξημένη δόση για τον ασθενή? Ναι, μπορούμε σε ασθενείς που δεν έχουν υποψία από την μέτρηση τη διαμέτρου του ελευθερίσματος, πράγματι μπορούμε να τους παρακολουθήσουμε με υπέρηκο. Σίγουρα όχι Doppler τεχνική αυτό, να το τονίσουμε ότι δεν έχει αρκετή ευαισθησιακή λιγότητα το απλό Doppler. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τουλάχιστον κάποια μη Doppler με διακόνηση, όπως το Big Flow ή το SMI, πολλές τεχνικές που υπάρχουν, και σίγουρα για την βελτιστιατρία για μικροψελίδες. Αν δεν έχουμε ένδειξη εδώ διαφυγής, έχουμε πολύ καλή ευαισθησιακή λιγότητα να πούμε ότι δεν κρύβεται, χάνουμε κάτι. Αν και η διάμετρο είναι σταθερή, τότε μπορούμε να το παρακολουθήσουμε πράγματι με υπέρ για αρκετούς μήνες και να μην τόσο από τον ασθενή αρκετή ακτινοβολία και νευροτοξικά γραφικά. Υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις που ίσως το ΣΕΟΣ είναι ίσως και πιο διευκρινιστικό από ότι CT με σκιαγραφικό π.χ. κάτι μου έρχεται στο μυαλό, να είναι μια οσπική κοντά στην αρχή του μοσχεύματος και να μπορεί να διευκρινίσει η εξωγική αν είναι τύπου 2 από την οσπική, αν είναι τύπου 1 α από την ορδή. Σύμφωνα με την ορδή. Εσύ μπορεί να δείτε και από πού έρχεται το σκιαγραφικό. Είναι real time. Οπότε έχει ολόκληρο frame rate, οπότε μπορεί σε ζωντανό χρόνο να δει αν το σκιαγραφικό ξεκινάει από την IMA, αν βγαίνει από κάποιο σημείο του μοσχεύματος. Άρα, όντως,
σύμφωνα με την βιβλιογραφία, χώρισε συγκεκριμένα ερωτήματα, αλλά είναι καλύτερο σε υπέροχο συγγραφό παρά με την αξιονική. Και επίσης είναι καλύτερο σε slow flow endolix, που μια αξιονική που έγινε μόνο με την φάση, μια γρήγορη θετική πιθανόν δεν τα έπιασε. Μπορούμε με τον υπέροχο συγγραφό να παρακολουθήσουμε και 3 και 4 λεπτά. Βέβαια, αυτά δεν είναι κλινικά σημαντικά, προφανώς, εφόσον έχουν χαμηλή ροή. Άρα, θεωρητά, ναι, σε αυτά τα συγκεκριμένα σημεία μπορεί να υπηρεσχεί ο υπέροχο. Αλλά μην ξεχνάμε βέβαια το πάγο σώματο, τον αέρα που έντερο και όλου του περιορισμού που μπορεί να έχουμε. Κύριε Ψωμά, το πρωτόκολλο για αυτό που είπε ο κύριο Ραφαλή, το πόσο γρήγορα γίνεται το δεύτερο σκανάρισμα στη κοιλιά. Υπάρχει κάποια σύσταση, τα είπατε στην αρχή, αλλά θα πούμε. Δηλαδή η πρώιμη αρτηριακή, ναι, όταν γίνει, μετά να αφήνουμε λίγο χρόνο. Ναι. Πόσο, ναι, περίπου. Συνήθω θέλουμε φλεβική φάση, όχι πηλαία ακριβώ. Πιο πολύ φλεβική. Ακόμα πιο μετά, δηλαδή. Ναι, ναι. Και γι' αυτό και πολλές φορές η μαγνητική αγιογραφία, ακριβώς επειδή έχει αυτό το περιέχει την καθυστερημένη ούτως ή άλλως σάρωση, γι' αυτό είναι πολλές φορές πιο διευκρινιστική της χαμηλής ροής ενδοδιαφυγές. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Αν δεν υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση, να πάμε στην κυρία Σπανού. Θα μας παρουσιάσει κάποια περιστατικά. Φαντάζομαι ενδιαφέροντα. Όντως. Ωραία, καλησπέρα και από μένα. Εγώ θα σας παρουσιάσω κάποια ενδιαφέροντα περιστατικά επιπλοκών μετά από ενδοαυλικές αποκαταστάσεις αναγνωσμάτων κοιλιακής αρτής. Το πρώτο περιστατικό αφορά έναν άντρα 64 ετών με ένα τραχιοειδές υπονεφρικό ανέβρισμα της κοιλιακής αρτής, ο οποίος υπευλήθη σε ΙΒΑΡ και στον επανέλεγχο του εξαμήνου, στη CTA που έκανε, μπορούμε να διαπιστώσουμε μία διαφυγή σκιαγραφικής σωφίας εντός του ανεβληματικού σάκου στο εγγύς άκρο του στέντ. Πρόκειται για μία ενδοδιαφυγή τύπου 1α. Και στην φλεβική φάση μπορούμε να δούμε μία μεγαλύτερη ενδοδιαφυγή εντός του ανεφρασματικού σάκου, η οποία προέρχεται από μία αποβαλήντρο μυρώη από μία οσφυγική αρτηρία. Εδώ πώς δεν ξέρουμε ότι έχει απλωθεί το σκιαγραφικό που ήρθε από την 1β. Είναι σε αρκετά κατά το επίπεδο, δεν είναι μετά το διαχωρισμό του. Στου σωματιθρόμου. Ναι, ναι, ναι. Μα το δείξατε σαν τι τάμπε που βλέπουμε. Ήταν και δύσκολες οι αντιδράσεις. Με αυτόν τον ασθενή, όχι, το συγκεκριμένο όχι. Περιμένει για το διαχωρισμό. Πιθανώς. Το δεύτερο περιστατικό αφορά έναν άντρα 72 ετών, ο οποίος πάσχει από χρόνια νεφρική ανεπάρκεια και είναι υπό περιτονιακή κάθαρση και έχει και αυτός και ένα μεγέθες τρακτοειδές ανέβρισμα της κοιλιακής αορτής με συμμετοχή των νεφρικών αρτηριών. Υποβλήθηκε αυτός σε ΙΒΑΡ και 3 μήνες αργότερα έρχεται στο τμήμα πηγόντων με αδυναμία και οξύπονο στη ράχη. Εδώ μπορούμε να δούμε σε 3D ανασυνθέσεις τα stent που έχουν τοποθετηθεί και μάλιστα μπορούμε να δούμε την διαταραχή στη δομή του ενός stent και τη διάταση που έχει το πλέγμα, μέσω της οποίας βλέπουμε την διαφυγή του σκιαγραφικού εντός του ανεβρισματικού σάκου σε 2 σημεία, ένα στο σημείο που φαίνεται η διάταση και ένα λίγο παρακάτω που είναι μικρότερη διαφυγή και οι δύο μιλάμε για διαφυγές τύπου 3. Το τρίτο περιστατικό πρόκειται για έναν άντρα 68 ετών και αυτός με ατρακτοειδές ανέβρισμα της κοιλιακής αορτής και αυτός έχει υποβληθεί σε ΙΒΑΡ, ο οποίος ήρθε στα επίγοντα εμπείρετος με κακουχία και από τον εργαστηριακό του έλεγχο παρατηρήθηκαν αυξημένοι δείκτες φλεγμονής. Από την επίγουσα αξονική που διενεργήθηκε μπορούμε να παρατηρήσουμε μια ρυπαρότητα πέριξης της αορτής στο επίπεδο που βρίσκεται το στέντ. Με ασαφοποίηση του τυχώματος αυτής κατά τόπους και διάσπαρτους μικρούς και ήπιαδιαγκωμένους λιμφαδένες όπως το περιτονιακά. Μπορούμε επίσης να δούμε σε κάτωτερο επίπεδο μια ήπιαδιάγκωση του δεξιού ψωή τιμή και μια ρυπαρότητα του πέριξ λίπους.
Στην προκειμένη, μάλλον πρόκειται για μια φλεγμονή του πιστοπεριτονεϊκού χώρου. Στο επόμενο περιστατικό, λοιπόν, πρόκειται για έναν άντρα 80 ετών, και αυτός με τρακτορείδες ανέβρισμα, και αυτός υποβλήθηκε σε ύβαρ. Αυτός όμως έχει από τους επανελέγχους μια γνωστή εμένουσα ενδοδιαφυγή τύπου 2, η οποία μετά από διάφορους επανελέγχους μπορούμε να δούμε ότι επανελέγχεται γύρω στο έτος, όπου βλέπουμε πάλι τη γνωστή ενδοδιαφυγή μέσα στον ανεπνευματικό σάκο, στο ύψος της κάτω μεσεντερίου αρτηρίας. Αυτό δεν έχει τόσο σημασία, δεν μεγαλώνει το. Ακριβώς. Ναι, ακριβώς γι' αυτό. Και στην προκειμένη περίπτωση, επειδή είναι η μόνη που έχω η τελευταία που ήρθε σε εμάς, στην προκειμένη περίπτωση, επειδή μεγάλωνε, λήφθηκε η απόφαση να προχωρήσουμε σε εμβολισμό, όπου μπορούμε να δούμε εδώ τον καθετηριασμό της άνω συντερίου αρτηρίας και μέσω του τόξου του Ρίο Λαντ φτάνουμε μέχρι και την αναστόμωση με την κάτω μεσεντέρια αρτηρία. Μετά από πολύ κόπο και πολύ δρόμο, φτάσαμε με τη βοήθεια μικροκαθετήρα πολύ κοντά στην έκφυση της κάτω μεσεντερίου αρτηρίας. Μπορούμε να δούμε και κάπως να δούμε την κοιλότητα της ενδοδιαφυγής, η οποία γεμίζει με σκιαγραφικό. Βγήκε κοντός ο καθετήρας. Όντως. Παρ' όλα αυτά, έγινε εμβολισμός της ενδοδιαφυγής. Βλέπουμε εδώ το εμβολικό υλικό και μέσα στον νευρηματικό σάκο και σε τμήμα του Ριολάντ. Και από τον επανέλεγχο που έγινε, όμως, μπορούμε να δούμε πέρα από το εμβολικό υλικό μέσα στην ενδοδιαφυγή, μπορούμε να δούμε και την παραμονή της ενδοδιαφυγής στον νευρηματικό σάκο. Δεν εμβολίστηκε πλήρως, όντως. Αυτά από μένα και σας ευχαριστώ πολύ που με προσέξατε. Πάρα πολύ. Ήταν πολύ ενδιαφέρον αυτό που μας δείξατε. Να ξαναρωτήσω αν υπάρχει κάποια ερώτηση από κάποιον στο κρατήριο. Μέσα από την αίθουσα, μητέρεστε. Σε αυτή την περίπτωση να ευχαριστήσω πάρα πολύ τις δύο κορυφιάστριες. Και να θυμίσω ότι οι επόμενες δύο Τετάρτες τα μαθήματα έχουν να κάνουν μια ανατολική αποκατάσταση. Θα συμπληρώσουμε δηλαδή και άλλες πιο ευρωπαϊκές πλέον μεθόδους για να ολοκληρώσουμε μέσα στο Γενάρη το θέμα των αγκείων. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ.